1990, είναι από το βιβλίο Ιερεμίας, κεφάλαιο Κάπα, 20 κεφάλαιο, Κάπα κεφάλαιο και δάφιο 7. Σελίδα 690, κεφάλαιο Κάπα, 20 κεφάλαιο και δάφιο 7. Κύριε, με δελέασας και δελεάστην, υπερίσχυσας, κατ' εμού και κατίσχυσας. Έγινα χλεβασμός όλη την ημέρα πάντες με εμπέζουσιν, διότι αφού ίνιξα στόμα, βοώ, φωνάζω, βίαν και αρπαγήν. Όθεν ο λόγος του Κυρίου έγινε εις εμέ προς ονειδισμόν και προς χλεβασμόν όλη την ημέρα. Και είπα, δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, δεν θέλω λαλήσει πλέον εν το ονόματι αυτού. Όμως, ο λόγος αυτού ήτο εν την καρδία μου ως και όμενον πυρ, περικεκλεισμένον εν τη σωστέης μου. Και απέκαμον χαλινώνον εμ' αυτόν και δεν η δυνάμην πλέον. Διότι ήκουσα ύβριν παραπολών, τρόμος πανταχώθεν. Κατηγορήσατε λέγουσι και θέλω μεν κατηγορήσει αυτόν. Πάντες ειρηνεύοντες με τεμού παρεφύλατον το πρόσκρουμά μου λέγοντες ίσως δελεαστεί και θέλομεν υπερισχύσει εναντίον αυτού και εκδικηθεί κατά αυτού. Αλλά ο Κύριος είναι με τεμού ισχυρός πολεμιστής, δια τούτο ιδιόκτε μου θέλουσι προσκόψει και δεν θέλουσι υπερισχύσει. Θέλουσι κατεσχυθείς φόδρα διότι δεν ενόησαν. Ιόνιος εσχήνει αυτόν δεν θέλει λησμονηθεί. Αλλά Κύριε των δυνάμεων, ο δοκιμάζων των δίκαιων, ο βλέπων τους νεφρούς και την καρδία, ας είδω την εκδίκησή σου επ' αυτούς, διότι εισέ εφανέρωσα την κρίση μου. Ψάλετε εις τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον, διότι ελευθέρωσε την ψυχή του φτωχού εκχειρός ονειρευωμένων. Αμήν. Ιερεμίας ο προφήτης, ένας άνθρωπος, που ξαφνικά, ενώ ακόμη ήταν νέο παιδί, τον επισκέφτηκε ο Θεός με λόγια απόλυτα δελεαστικά, με επαγγελίες μεγάλες και υποσχέσεις ένδοξες. Ενώ ήταν ακόμη νέο παιδί, μικρό παιδί, τον επισκέφτηκε και του είπε, πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία της μητρός σου, εγώ σε εγνώρισα, σε προγνώρισα και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σου, σε ξεχώρισα και προφήτης όλα τα έθνη σε κατέστησα. Μεγάλα λόγια. Πριν ακόμη γεννηθείς, σε αγίασα, σε ξεχώρισα και σε κατέστησα προφήτης όλα τα έθνη. Και ο Ιερεμίας τα χάσε. Και λέει, Κύριε, σε μένα τα λες. Εγώ είμαι ένα μικρό παιδί. Ο Θεός όμως συνεχίζει. Συνεχίζει μία προσπάθεια να τον δελεάσει. Γιατί αν καταφέρει και δελεάσει την καρδιά του, ελκύσει την καρδιά του, εχμαλωτήσει την καρδιά του, αν καταφέρει και τον πείσει, τότε θα είναι ο Θεός ισχυρός Κύριος του Ιερεμία. Γιατί από όποιον ο άνθρωπος δελεάζεται, αυτού και δούλος γίνεται. Από όποιον ο άνθρωπος πείθεται, αυτόν και ακολουθεί. Και ο Θεός θέλει να τον δελεάσει, θέλει να τον πείσει. Θέλει να τον κάνει δούλο του. Γι' αυτό και του λέει ένα μέλλον γεμάτο από ευλογίες. Εγώ σε κατέστησα προφήτη σε όλα τα έθνη. Το κατάλαβες η Ιερεμία? Και ο Ιερεμίας τα χάσε. Μα Κύριε, είμαι μικρό παιδί, τι είναι αυτά που μου λες εμένα? Δεν βλέπεις τόσους άλλους σημαντικούς, ιερείς? Εμένα, συγγνώμη, τον πιτσιρικά ήρθες και βρήκες. Αλλά ο Θεός μιλάει για το παρόν και για μέλλον μακρόν. Εγώ σε διάλεξα εσένα γιατί όπου σε στέλνω θα πηγαίνεις. Σ' όποιον σε στέλνω θα πηγαίνεις να το συναντάς. Και ό,τι σου λέω εγώ, εσύ αυτά θα του λες. Δεν θα κάνεις δηλαδή του κεφαλιού σου
ούτε θα λες ότι σου κατέβει. Θα πηγαίνεις εκεί που εγώ σε στέλνω και θα λες αυτά που εγώ σου λέω, γι' αυτό σε εξέλεξα, έστω κι αν είσαι μικρός, άπειρος, ασήμαντος, ουτιδανός, τυποτένιος, γιατί εγώ δεν διαλέγω τελείους, αλλά διαλέγω αμαρτωλούς για να τους τελειοποιήσω. Και ο Ιερεμίας δελεάστηκε, επίστηκε και είπε αμήν. Και τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του είπε μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου, και εξέτεινε ο Κύριος τη χείρα αυτού, ήγγισε το στόμα του και του είπε έθεσα πλέον εγώ τους λόγους μου στο στόμα σου, τώρα πια τα λόγια σου θα είναι λόγια Θεού, γιατί εγώ έθεσα τα λόγια μου στο στόμα σου. Τόσο εύκολο είναι, δεν θα κάθεσαι να σκέφτεσαι τι θα λες, δεν θα μελετάς, δεν θα διαβάζεις, δεν θα σπουδάζεις, αλλά εγώ σε χρείω δούλο μου, προφήτη μου, και θα λες αυτά τα οποία εγώ έθεσα στο στόμα σου. Γι' αυτό και σήμερα σε έθεσα ενώπιον όλων των εθνών ως πόλη νεοχειράν, στήλη σιδηράν και τύχη χάλκινα, και θα είσαι εναντίον όλης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων, εναντίον των ιερέων και εναντίον όλου του λαού της γης. Στάς εναντίον. Γιατί αυτά που θα λες δεν θα τους αρέσουν. Με αποτέλεσμα θα σε πολεμήσουν. Αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου, γιατί εγώ, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, θα είμαι μαζί σου. Τ' άκουσε, χάρηκε, τα αποδέχτηκε, και από εκεί και πέρα άρχισα τα προβλήματα στη ζωή του. Από εκεί και πέρα άρχισαν τα δύσκολα. Και απέκαμε. Όταν μάλιστα και ο ιερέας, ο Πασχόρ, προφήτευε ψεύδι, λέγοντας μη φοβάστε τον Αβγουδονόσορα, εγώ θα τον διώξω. Και ο Ιερεμίας έλεγε βία, ταραχή, καταστροφή, γκρέμισμα, τίποτα δεν θα μείνει όρθιο. Και όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του. Και έτσι ο Ιερεμίας έφτασε σε ένα σημείο που απελπίστηκε. Και όταν απελπίζεται ο δούλος του Θεού, τι κάνει? Πάει στον Κύριό του. Πήγε λοιπόν με την καρδιά του γεμάτη απελπισία και του λέει Κύριε, με δελέασας και εγώ δυστυχώς εδελεάστην. Με έπεισες και εγώ δυστυχώς πίστηκα. Γι' αυτό και έγινες Κύριός μου, έγινα δούλος σου, υπερίσχυσες στη ζωή μου, κατήσχυσες στη ζωή μου και το αποτέλεσμα του ότι έγινα δούλος σου, το ότι με δελέασας και εγώ εδελεάστην, με έπεισες και εγώ επίστην και σε ακολούθησα, είναι χλεβασμός όλη την ημέρα εναντίον μου, καθώς όλοι με εμπέζουνε και με ηρωνεύονται. Γιατί από τη στιγμή που άνοιξα το στόμα μου να λέω αυτά τα λόγια τα οποία εσύ έβαλες στο στόμα μου, να φωνάζω δηλαδή βία, αρπαγή, έρχεται καταστροφή, γκρέμισμα, όπως και σήμερα η Εκκλησία του Χριστού έχει στο στόμα της τα λόγια του Θεού που λέει μετανοήσατε γιατί πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ήδη ο Αντίχριστος εργάζεται μυστηριωδώς, όλα είναι έτοιμα και όποιος δεν είναι έτοιμος θα παραμείνει στα τραγικά τελευταία 7 χρόνια της ταλαιπωρίας και του κακού του μεγάλου που δεν έγινε, ούτε πρόκειται να γίνει στην Οικουμένη, έτσι έλεγε και ο Ιερεμίας, διότι από τη στιγμή που άνοιξα το στόμα μου και άρχισα να φωνάζω βία και αρπαγή, ο λόγος του Κυρίου έγινε στη ζωή μου, είχε σαν αποτέλεσμα ονειδισμό και χλεβασμό όλη την ημέρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, όσοι θέλουσι να ζώσει ευσεβώς θα διωχθούν. Ο κόσμος δεν αρέσκεται.
στα λόγια του Θεού. Δεν μας θέλει, δεν μας αντέχει. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει τον κόσμο που κατοικεί μέσα μας. Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Δεν αντέχουν να βλέπουν τη ζωή μας. Δεν μας θέλουν γιατί δεν είμαστε καταναλωτές των προϊόντων τους. Δεν θα σου πούνε ποτέ μπράβο γιατί πιστεύεις στον Χριστό. Δεν θα σου δώσουν ποτέ συγχαρτήρια γιατί ομολογείς το όνομα του Ιησού Χριστού. Κανένας μέσα στον κόσμο. Πάντα θα είμαστε οι ενοχλητικοί. Και ο Ιερεμίας είπε αυτό δεν το αντέχω άλλο, απέκαμα. Και είπα δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Δεν θα ξαναπώ τίποτα. Δεν θα αναφέρω το όνομά του. Τελείωσε, απέκαμα, δεν αντέχω άλλο. Αλλά όμως αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί με δελέασας και δελεάστην. Γιατί περίσχυσας κατέ μου και κατήσχυσας. Και ο λόγος του Κυρίου που ήταν στην καρδιά μου ήταν σαν φωτιά που έκαιγε τα κόκαλά μου. Και τώρα μπήκα σε έναν άλλο αγώνα που δεν μπορώ να τον κερδίσω. Χαλινώνω τον εαυτό μου για να μην μιλάει, αλλά ο Λόγος του Θεού έχει τέτοια δύναμη μέσα μου. Είναι η φωτιά που καίει τα σωθικά μου και απέκαμον να αγωνίζομαι να μην μιλάω για τον Χριστό, να μην ομολογώ για τον Χριστό. Για το Θεό στα χρόνια του Ιερεμία. Και τότε τα αποτελέσματα. Και μας τα λέει ο Λόγος του Θεού για να μην ξαφνιαζόμαστε, να μην απορούμε σαν να γίνεται κάτι παράδοξο, αλλά να ξέρουμε ότι αυτή είναι η πορεία και η συνέχεια. Είναι οι μεθοδίες του διαβόλου. Αυτό κάνει ο διάβολος. Ύβρις. Στον 21ο αιώνα ακόμη για το Ευαγγέλιο και άλλα πολλά να μην τα λέω. Τρόμος, απειλές. Βρε, θα καταστραφείς εκεί που πας. Αυτά τα έχω ζήσει και τα έχετε ζήσει όλοι σας. Καλά δεν έχεις μυαλό καθόλου. Τα παιδιά σου δεν τα λυπάσαι. Έτσι μου λέγανε. Τρόμος. Και το κύριο χαρακτηριστικό, κατηγορίες. Κατηγορήσατε λέγουσι και θέλουμε να κατηγορήσει αυτόν. Και αυτό είναι η κυριότερη συνήθεια και μεθοδία του διαβόλου, καθώς μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού ότι ο διάβολος είναι ο κατήγορος ή ο κατηγορών τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα. Στο Θεό κατηγορεί εμάς, το Θεό κατηγορεί σε μας, στους ανθρώπους κατηγορεί μας, στον έναν τον άλλον κατηγορεί, όλη του η ενέργεια είναι, αφού δεν κατάφερε να μας δελεάσει για να υπερισχύσει, αφού δεν κατάφερε να μας τρομοκρατήσει για να φύγουμε, αφού δεν κατάφερε καμία προσπάθειά του να έχει αποτελέσματα, καταντάει πια να κατηγορεί. Και εκείνο το οποίο θα ζήσεις σαν χριστιανός είναι κατηγόριες ψεύτικες. Μάλιστα έχουμε πια μπουχτίσει από κατηγόριες μέσα από το ίντερνετ εναντίον της Εκκλησίας μας, αλλά γελάμε, χαιρόμαστε. Γιατί? Γιατί όσο πιο πολύ μας κατηγορεί, τόσο πιο πολύ βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Εάν δεν ήταν εχθρός μας, δεν θα μας κατηγορούσε. Αν δεν μας φοβότανε, δεν θα μας κατηγορούσε. Εάν δεν του κάναμε ζημιά στο έργο του, γιατί να μας κατηγορήσει? Άστον εκεί, καλός είναι αυτός. Δεν με ενοχλεί και πολύ. Όταν όμως υψώνεις το όνομα του Χριστού, όταν μιλάς για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όταν ιδιαιτέρως επικαλείσαι το αίμα του Ιησού Χριστού και όταν έχεις και το θράσος για αυτόν να ευαγγελίζεις ανθρώπους
προς σωτηρία, τότε εκεί αρχίζει να κατηγορεί. Κατηγορεί, δεν ξέρει άλλη δουλειά να κάνει. Αυτή είναι η δουλειά του. Κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα. Κατήγορος σε σένα εναντίον σου, κατήγορος στην οικογένειά σου, κατήγορος στην εκκλησία την τοπική, κατήγορος στο έργο του Θεού, όλο κατηγορεί. Αλλά δόξα στο Θεό. Όσο αυτός κατηγορεί, τόσο ο Θεός μας ευλογεί. Αυτό είναι το μήνυμα, αδερφοί. Όσο και αν φρύτει και τρίζει τα δόντια του, τόσο ο Χριστός θα είναι πιο ένδοξος στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί υποσχέθηκε στον Ιερεμία, και πρέπει να το πούμε άλλη μια φορά, δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου για να σε ελευθερώνω. Δεν θα σε αφήσω να έρθει σε αμηχανία, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου να σε ευλογώ. Αλλά έχει και πονηριές. Βάζει και ειρηνεύοντες μετέ μου, λέει ο Ιερεμίας. Και όλοι αυτοί που έρχονται κοντά μου καλοπιάνοντάς με, αυτοί είναι πιο πονηροί, παραφυλάττουν το πρόσκρουμά μου. Δεν θα κάνει λάθος, δεν θα αμαρτήσει, δεν θα δελεαστεί. Ίσως δελεαστεί από μας. Άρα η προσπάθειά του είναι σε όσους έχει δελεάσει ο Θεός με το λόγο του, την αγάπη του, τη δόξα του, την αιώνια ζωή, να έλθει τώρα αυτός να τον δελεάσει με τη σειρά του. Να τον δελεάσει με τις εμορφιές του κόσμου, να τον δελεάσει με οτιδήποτε λάμπει, αλλά δεν είναι χρυσός. Πώς κάνανε οι άλλοι παλιά και πηγαίνανε στους αγενείς και τους δίνανε χάντρες και τους παίρναν το χρυσάφι, έτσι κάνει και ο διάβολος, αυτή είναι η πονηριά του. Σου δείχνει μια χάντρα, τι ωραία χάντρα είναι αυτή, και σου παίρνει το χρυσάφι που είναι ο Χριστός. Οι ειρηνεύοντες λοιπόν είναι οι πιο επικίνδυνοι. Οι βρίζοντες είναι λιγότερο επικίνδυνοι. Οι ειρηνεύοντες μετά σου είναι πιο ύπουλοι. Παραφυλάττουν. Να κάνεις λάθος. Παραφυλάττουν να αμαρτήσεις. Παραφυλάττουν να πλανηθείς. Μήπως και σε δελεάσουν. Μήπως και δελεάσουν τον Ιερεμία. Και αν δελεαστεί, τότε θα υπερισχύσουμε εναντίον του και θα τον εκδικηθούμε. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, πως ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει όχι μόνο το σχέδιο του Θεού, τη χάρη του Θεού, τη δόξα του Θεού, τη δύναμη του Θεού, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά και τις φοβερές πανουργίες και πονηριές του διαβόλου. Μην πείθεσαι από αυτούς που σε καλοπιάνουν, από αυτούς που σε υψώνουν. Θυμηθείτε την Ιεζάβελ τι έκανε στον Αβουθέ, όταν ήθελε να τον σκοτώσει για να του πάρει το αμπελάκι του, που το αμπελάκι του ήταν η κληρονομιά του ουρανού για αυτόν και την οικογένειά του. Και πηγαίνει σε πανούργους ανθρώπους και τους λέει, φωνάξτε τον, βάλτε τον στην πρώτη θέση, τιμήστε τον και θα τα καταφέρετε να τον δελεάσετε. Και όταν θα είναι στην πρώτη θέση, βάλτε ψευδομάρτυρες και πέστε ότι κατηγόρησε το Θεό και τον βασιλιά. Και μετά θα τους σκοτώσουμε. Τόσο εύκολο. Και ο Φουκαράς ο Ναβουθέ δελεάστηκε. Πίστηκε. Και άλλοι κατήσχησαν. Υπερίσχυσαν. Είναι λοιπόν οι πανουργίες του, οι μεθοδίες του διαβόλου, οι πανουργίες του διαβόλου. Προσπαθεί να σε υψώσει, προσπαθεί να σου πει ότι είσαι μεγάλος, σπουδαίος, καλός. Εσύ είσαι για την πρώτη θέση, για να σε σκοτώσει. Τι όμορφος, τι σπουδαίος, τι καλός. Να πω και άλλα, τι ευλογημένος. Αλλά πίσω από εκεί κρύβεται ο όφης ο αρχαίος. Ο ανθρωποκτόνος απαρχής. Αλλά ο Ιερεμίας λέει, αλλά ο Κύριος ήταν μετέ μου όπως μου υποσχέθηκε και ήταν μαζί μου σαν ισχυρός πολεμιστής. Γι' αυτό οι διώκτες μου πρόσκοψαν
και θα προσκόψουν και δεν θα υπερισχύσουν εναντίον μου. Έχει αυτή τη βεβαιότητα. Ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε, αδερφοί. Αλλά να μην παγιδευτούμε κιόλας. Να μην μας δελεάζουν, να μένουμε στο δελεασμό του Κυρίου. Να μην χάνουμε την πίστη μας όταν μας κατηγορούν. Είναι η δουλειά του. Να μην σκανδαλιζόμαστε αν κατηγορούν τον αδελφό μας ή την Εκκλησία. Είναι η δουλειά του. Εμείς θα μένουμε στο Λόγο του Θεού, που είναι η απόλυτη αλήθεια. Γιατί ο διάβολος είναι ο πατέρας του ψεύδους. Αυτά που λέει είναι ψέματα. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν. Και μη φοβάσαι, ο Θεός θα είναι μαζί σου. Και όλοι αυτοί θα κατεσχυνθούν. Γιατί? Γιατί δεν κατάλαβαν με ποιον έχουν να κάνουν. Νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με άνθρωπο, με σένα, με μένα. Δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν να κάνουν με τον Κύριο των δυνάμεων. Ότι δεν έχουν να κάνουν με ένα Χριστούλη, με τον Άγιο Νουφριο, μεγάλη του η χάρη. Έχουν να κάνουν με τον Κύριο των δυνάμεων, που κατοικεί μέσα μας και είναι πίσω μας. Γι' αυτό δεν φοβόμαστε. Όχι γιατί έχουμε ξυπνάδα, ικανότητα, δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους, αλλά γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Και θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Και το επιβεβαιώνει ο αποκαμωμένος Ιερεμίας: αλλά Κύριε των δυνάμεων, εσύ είσαι που δοκιμάζεις τον δίκαιον, εσύ που βλέπεις τους νεφρούς και την καρδία των ανθρώπων, σε σένα εγώ εφανέρωσα την κρίση μου, ενέθεσα την υπόθεσή μου. Γι' αυτό δεν φοβάμαι, γιατί αν εσύ είσαι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Γι' αυτό είναι το ωραίο μήνυμα του Ευαγγελίου, αδερφοί. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Αμήν.